παρουσιάσουν απόψε το καταπληκτικό ιστορικό μυθιστόρημα του Αντιπροέδρου μας, κυρίου Αρχάγγελου Γαβρίλη, στο Βασίλειο του Αργέου. Η χαρά μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ενώ για την Ιωνία και τον Πόντο έχουν γραφτεί και εκδοθεί πάρα πολλά λογοτεχνήματα, για κάποιους λόγους που είναι δύσκολο να τους αναλύσουμε, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη μακρινή και μυστηριώδη καπαδοκία, η οποία μοιάζει να ενδιαφέρει περισσότερο τους βιβλιοθεολόγους, τους γλωσσολόγους ή τους λαογράφους και πολύ λιγότερο τους χρεσογράφους και ποιητές. Ιωνίας και με μεγάλες δωρές προς το αρχικό κράτος. Θέλω να πω ότι η αρμένικη γενοκτονία είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Το επαρκέστερο όμως είναι καλύτερο το επαρκούς. Εδώ έχουμε μια περαιτέρω τεκμηρίωση, ιδιαίτερη και ιδιαίτερα από την άποψη ότι αφορά ένα χώρο που, όπως κατά τύχη επεσήμανε η κυρία Πρόεδρος, είναι μακριά από τα πολεμικά μέτωπα. Γιατί λοιπόν οι Τούρκοι σφάζουν εκεί? Οι Αρμένοι δεν μπορούν να τους προξενήσουν κανένα στρατιωτικό, να τους βάλουν την προποδιά ή να παρεμπόδισουν τη στρατιωτική τους προσπάθεια. Θεωρώ λοιπόν μια πολύτιμη συμβολή στην ιστοριογραφία του αρμενικού ζητήματος στο βιβλίο, χωρίς καν να το έχω διαβάσει. Πιστεύω ότι θα το απολαύσω διαβάζοντάς το και το εύχομαι καλή σταθεροδρομία. Τόσο όμορφο, καλυτωμένο θα έλεγα, αλλά και ουσιαστικού στο περιεχόμενο του βιβλίου, καμαρώνει πριν και πάνω απ' όλα ότι είναι Καπαδόκηση. Το αφιερώνει στον παππού του, τον Ιδόφυλλωνα, Αρχάγγελο Γαβρίλη, από τον οποίο πήρε και το όνομα. Σεμνός καθώς είναι, μιλάει για τον παππού του σε κάποιες υποσημειώσεις. Όμως ο παππούς του Αρχάγγελου υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα στα χρόνια αυτά, δηλαδή 1910-1915, στη Μικρασία, στην Καπαδοκία, στην Ευρύτε, στην Κωνσταντινούπολη, διότι εκτός από δόκτωρ και γιατρός, ήταν και δάσκαλος, δάσκαλος του γένους. Ήταν μορφωμένος, είχε σπουδάσει, είχε στην Μήκαιο, είχε εργαστεί και στην Κωνσταντινούπολη, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Καπαδοκών της Κωνσταντινούπολης, κυρία Πόρτη. Και στον Ευσεχήρ, στην Νεάπολη δηλαδή, τότε την Ευσεχήρ της Καπαδοκίας, ασκούσε την ιατρική, βοηθώντας τους συμπατριώτες του, αλλά και κάθε άλλο, άλλου δόγματος, στο να τον θεραπεύει για την ιδιαίτερα από γνώσεις τότε, όπως ήταν ο τύπος, εξαρτηματικός τύπος, πολύ διαδεδομένος, από τι πάνω στην πέθανε. Σε ό,τι είναι και αναγνωρίσει, μέσα από αποφάσεις μόνο του Κοινοβουλίου που έχει ορίσει μία ημέρα για την γενοκτονία των πολιτών την 19η Μαΐου και μία ημέρα γενικά για τις δικασιάτες σαν ημέρα εθνικής μνήμης την 14η Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το τομέα λοιπόν οι Αρμένοι είναι προς τιμήν τους, γιατί είναι ένας γενναίος και ηρωικός λαός που πολέμησε και εκδικήθηκε, θα πω πώς και γιατί, επέτυχαν ακόμα και από τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς, μαθαίνω σήμερα, και από τον Πάπα της Ρώμης, να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα καταφέρει σε αυτόν τον βαθμό. Κατά τις εκδόσεις 56 Ανατολών, περνάει, διασχίζοντας το δρόμο προς την αναγκαστική εκτόπιση του, και από το Χιλισέ Χισάρ, τα αρχαία Τίανα, πατρίδα Καπαδόκη φιλοσόφου Απολλώνιου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο συγγραφέα του βιβλίου να κάνει άλλη μία λαμπρή παρακοπή. Χώρος των γεγονότων του βιβλίου, αυτός που δηλώνει ο τίτλος. Ό,τι απλώνεται κάτω από το βασίλειο του Αργέου, του βουνού θρύλου της Καπαδοκίας. Χρόνος, το διάστημα από τις 14 Νοεμβρίου του 1914 έως τον Οκτώβριο του 1918, κατά το οποίο διαρκεί η εκτόπιση στη Γεσάρια του πρωταγωνιστικού ήρωα του βιβλίου, επιχειρηματία και διερμηνέα του γαλλικού προξενείου της Μερσίνας, Δημητρίου Σάτη.
Παράλληλα με τις προσωπικές περιπέτειες του ήρωα, εξελίσσονται τα γεγονότα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που κατέρε, με κυρίαρχο αυτό του διωγμού και της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τι ακριβώς είναι το βιβλίο, που οφείλω να πω ότι το διάβασα απνευστή από το πρωί έως το βράδυ της ίδιας μέρας, εκμαλωτισμένη στις σελίδες του. Είναι ιστορία, λογοτεχνία, χρονικό, δοκίμιο, πραγματεία, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά για να το προσδιορίσω ακριβέστερα, θα πω ότι είναι μυθιστορηματική ιστορική βιογραφία. Οι επισκέπτες μας είχαν έρθει στην Ελλάδα όχι από τη μακρινή μας πατρίδα, την Καπαδοκία, αλλά από την πόλη όπου είχαν μεταναστεύσει ως γνήσιοι φυλακόδρομοι Καπαδόκες και είχαν εγκατασταθεί εκεί από τα νιάτα τους. Αρκετοί άλλοι βέβαια ήρθαν με την ανταλλαγή από το πατρογονικό Νεύσεγγυρ, τη θηλυκή για μας Νεάπολη. Τέλος υπήρχε και μια μικρότερη ομάδα συγγενών που πριν την καταστροφή ζούσαν στη Μερσίνα, όπου εκεί είχε παντρευτεί και πέρασε τα καλύτερα της χρόνια η θεία μου Ασία. Μεγάλωσα λοιπόν ακούγοντας συνεχώς υπέροχες ιστορίες για πόλεις και χώρες εξωτικές, για ανθρώπους των οποίων οι περιπέτειες και τα κατορθώματα παίρναν στο παιδικό μου μυαλό διαστάσεις μυθικές. Ο πατέρας μου και η θεία μου διηγούνταν στον αδελφό μου τον Αλέκο και σε μένα τα κατορθώματα του παππού μας, του Δ.Ρ. Αρχάγερου. Τους βλέπετε και τους τρεις στην διαφάνεια που είναι πίσω μας. Που όταν ήταν ακόμα νέος ο παππούς, καβάλασε το άστρο άλογό του τον Ελμάς και παρέα με τον βοηθό του τον Σεραφείμ τριγύριζε σε ολόκληρη την Καπαδοκία σώζοντας αρρώστους Έλληνες και Τούρκους, κάνοντας επικίνδυνες αυτοσχέδιες εγχειρήσεις και σταματώντας τα ανατηφόρες επιδημίες. Στις περιοδίες του αυτές αντιμετώπιζε θύελλες και καταστροφές, φοβερούς ληστές που τους έτρεπε σε άτακτη φυγή, συναντούσε μυστηριώδεις μοναχούς και ασκητές που έκαναν εκπληκτικά θαύματα. Φυσικά, καθώς ο μικρός μου αδελφός και εγώ μεγαλώναμε, οι αφηγήσεις για τον παππού μας αλλάζανε σιγά σιγά περιεχόμενο και ο Δ.Ρ. Αρχάγγελος, από Ηρακλής και Ασκληπιός, άρχισε να μεταμορφώνεται σε κοινωνικό αγωνιστή που διορισμένος πλέον ως γιατρός των σιδηροδρόμων της Ανατολής. Βλέπετε εδώ πέρα μία γραβούρα εκείνης της εποχής που έδειχνε τον σιδηρόδρομο της Ανατολής με τα περίεργα παγόνια που είχαν μαρσπιέ απ' έξω και κάθε κουπέ είχε δικιά του πόρτα. Βλέπετε ένα επιβατικό βαγόνι πίσω μας. Γιατρός λοιπόν των σιδηροδρόμων της Ανατολής έκανε πολύ πιο αληθοφανή ιατρικά κατορθώματα. Παράλληλα όμως αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των υπαλλήλων και των εργατών που δούλευαν στη γερμανική σιδηροδρομική γραμμή, η οποία συνεχώς επεκτηνόταν προς Ανατολάς με προορισμό τελικό τις πετρελοπηγές της Μεσοποταμίας. Ο Δ.Ρ. Αρχάγγελος οργάνωνε απεργίες, διαμαρτυρόταν για τις κακές συνθήκες δουλειάς και προκαλούσε την οργή της εταιρείας των τρένων, που τελικά για να τον διχασέψει, τον απομάκρυνε από τους επαρχιακούς σταθμούς όπου εργαζόταν ως τότε και τον τοποθέτησε στον τεράστιο κεντρικό σταθμό του Χαϊντάρ Πασά, στο Καντίκιοι, ακριβώς απέναντι από την πόλη. Ο σταθμός είναι στη φωτογραφία. Είχε έρθει πλέον η ώρα να αρχίσουν οι γοητευτικές αφηγήσεις για την ιστορική βασιλεύουσα και τα Πριλιπόννησα, για την Προποντίδα, το Κεράκιο και το Βόσπορο. Από εδώ και πέρα, οι ιστορίες για τον Δ.Ρ. γίνονται όλο και πιο σκοτεινές. Το 1905 ο Αρχάγγελος χάνει την αγαπημένη του γυναίκα, την Ευγενία, απολύεται από τους σιδηροδρόμους, ανακατεύεται στη μυστική οργάνωση Κωνσταντινούπολεως του Ίωνα Δραγούμη, βλέπετε το παλικάρι τον Ίωνα, με το τραγικό τέλος, και αναγκάζεται τελικά να γυρίσει στην πατρίδα του όπου δουλεύει άοκνα ως γιατρός και επόπτης των σχολείων του Νεύσεγγυρ. Η πατριωτική του δράση τον οδηγεί για 2 χρόνια στις φυλακές του Ικονίου και η μεγάλη επιδημία εξανθηματικού τύφου του 1917 στο Νεύσεγγυρ τον βρίσκει να παλεύει ηρωικά να σώσει τους Έλληνες και Τούρκους συμπατριώτες του. Ο θάνατος ήταν η τραγική του ανταμοιβή. Πίσω λοιπόν από πάρα πολλές ιστορίες που περιλαμβάνονται στο μυθιστόρημά μου,
κρύβονται αφηγήσεις του πατέρα και της θείας μου για τον μοναδικό και αξεπέραστο ήρωα της οικογένειάς μας, τον παππού μου, τον βλέπετε νέο γιατρό των σιδηροδρόμων, στον οποίο αφιέρωσα αυτό το βιβλίο μου. Ο ντοκτόρ είναι ο μυστικός, ο αφανής πρωταγωνιστής του βασιλείου του Αργαίου. Ο άλλος όμως, ο κύριος πρωταγωνιστής του έργου, είναι ασφαλώς ο Δημήτριος Σάτιρ. Τον βλέπετε εδώ πέρα μαζί με τον αδελφό του τον Παύλο, και ο Παύλος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο μυθιστόρημα αυτό. Ο Παύλος ήταν ένας τυχοδιώκτης, διετέλεσε κάποια στιγμή και πρόξενος της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Βρυξέλλες και στη Ζυρίχη, αγοράζοντας τη θέση αυτή από το σάπιο καθεστώς του Αντούρ Καμίλ. Μετά όμως μπλέκτηκε και σε διάφορες άλλες ιστορίες, πάντως είναι εκείνος που ίσως διέσωσε και τα χειρόγραφα και φτάσανε μέχρι τα χέρια μας στο τέλος. Ο Δημητρός είναι δεξιά στην φωτογραφία. Βλέπετε λοιπόν ένα υπαρκτό πρόσωπο, βλέπετε και τη φωτογραφία, ότι κάτι που σε μυθιστορήματα δεν συνηθίζεται και πολύ. Επιτυχημένος λοιπόν επιχειρηματίας και διευθυνίας του γαλλικού προξενείου της Μερσίνας. Η οικογένειά του καταγόταν από το Ανδρονίκιο της Καπαδοκίας και οι πρόγονοί του ονομάζονταν αρχικά Σωτήρογλου, μετά Σατήρογλου και στο τέλος Σάτιρ. Ο πατέρας του Γαράλαπος, πολύ νέος, μετανάστευσε όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες του στην Κυλικία, στο ραγδαία αναπτυσσόμενο επίνιο της Καπαδοκίας, στη Μερσίνα. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία της πόλης της Μερσίνας, στο βάθος είναι δύο πλοία, φαίνονται ίσως αχνά, μεγάλα καράβια τα οποία αρόδο συνήθως αποβίβαζαν τα εμπορεύματά τους. Και απέκτησε στην Μερσίνα μεγάλη περιουσία. Βλέπετε την προβλήτα της Μερσίνας με το χάνι, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των Σάτιρ, και το Α είναι η Οθωμανική λέσχη της Μερσίνας που παίζει και αυτή κάποιο ρόλο στις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Και μετά έχουμε μια τρίτη. Έτσι, και μία άλλη εικόνα της Μερσίνας με ένα ρημουλκό. Μόλις ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Δημητρός, λόγω της ιδιότητάς του ως διερμηνέα του γαλλικού προξενείου, εξορίστηκε στην Κεσάρια μαζί με πολλούς άλλους διπλωματικούς υπαλλήλους των χωρών της Αντάν, που βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Γερμανούς και τους Τούρκους. Ο Δημητρός ήταν κουνιάδος του θείου μου Γιάννη Χριστίδη, ετεροθαλούς αδελφού του πατέρα μου. Για καλή μου τύχη, ο Δημητρός κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της εξορίας του στην Καπαδοκία κράτησε σημαντικές ιστορικά ημερολογιακές καταγραφές σε κάτι μικρά σημειωματάρια που ανακάλυψα φυλαγμένα στο αρχείο του πρώτου μου ξαδέλφου, του σπουδαίου δημοτικιστή Χρήστου Χριστίδη. Γραμμένες με συνοπτικό τρόπο σε καθαρέουσα και με φοβερά δυσανόγνωστο γραφικό χαρακτήρα, οι καταγραφές αυτές μου έδωσαν τελικά την ευκαιρία πάνω στο στέρεο ιστό τους να παρουσιάσω με τη μορφή ενός ιστορικού μυθιστορήματος όλο το πολύτιμο και άφθονο υλικό που είχα στη διάθεσή μου για την αγαπημένη μου πατρίδα την Καπαδοκία, αλλά και για τη Μερσίνα και την Κωνσταντινούπολη. Η υπόθεση του μυθιστορήματος εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τερματίζεται συνοπτικά προς το τέλος, τον τραγικό Σεπτέμβριο του 1922. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το περιεχόμενο και τη σημασία του βιβλίου το πόσο όλες οι περιπέτειες του Δημητρού Σάτιρ στο βασίλειο του Αργαίου, ακόμα και οι ερωτικές, επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις του Μεγάλου Πολέμου που οδήγησαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μία πρώτη σελίδα ενός περιοδικού εκείνης της εποχής με τους δύο καλύτερα να σας διαβάσω και τα παρακάτω και θα καταλάβετε καλύτερα. Αλλά και τα όσα συνέβαιναν την ίδια εκείνη περίοδο στην Ελλάδα, που για πολύ καιρό ταλαντευόταν μεταξύ ουδετερότητας από τη μια και προσχώρησε στο στρατόπεδο των δυτικών δυνάμεων από την άλλη, είναι αξιοσημείωτο το πώς όλα τούτα διαμόρφωναν καταστάσεις άλλοτε θετικές και άλλοτε επικίνδυνες για τους Έλληνες της Καπαδοκίας. Βλέπετε εδώ πέρα μία πρώτη σελίδα περιοδικού εκείνης της εποχής, γελιογραφία είναι. Είναι οι εκλογές του 1915, πολύ
καθοριστικές για την τύχη της Ελλάδας. Απ' τη μια, στο αριστερό μέρος είναι ο Δημήτριος Γούναρης, στην άλλη πλευρά είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στη μέση είναι οι κάλπη, οι παλιές εκείνες κάλπες με το σφαιρίδιο, ο λαός με την στολή του Φουστανελά ψηφίζει και από πίσω στέκεται ο πόλεμος. Ο Δημήτριος Γούναρης είναι του βασιλικού κόμματος, θέλει να συνεχίσει η Ελλάδα την ουδετερότητά της. Όποτε επικρατούσαν οι βασιλόχρονες, οι Τούρκοι ήταν μέλη γάλα με τους Έλληνες. Όποτε επικρατούσε ο Βενιζέλος, οι Έλληνες της Καπαδοκίας κινδύνευαν. Ο πόλεμος από πίσω τρίβει τα χέρια του και περιμένει τις εξελίξεις. Αυτό λοιπόν δείχνει το πώς δηλαδή έτσι επηρεάζονταν τα γεγονότα στην Καπαδοκία από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει το πόσο η αγαπημένη μας πατρίδα, αν και γεωγραφικά βρίσκεται τόσο μακριά από το Αιγαίο Πέλαγος, είχε πάντα ενεργό, ένα πανίσχυρο δεσμό με την Ελλάδα. Έχουμε εδώ τους δύο πρωταγωνιστές, τον Βενιζέλο και τον Γούναρη, σε πίνακες εκείνης της εποχής. Πανίσχυρος λοιπόν δεσμός της Καπαδοκίας με την Ελλάδα, παρόλο που αρκετοί από τους συμπατριώτες μας είχαν για πολλά χρόνια πάψει να μιλούν και να σκέφτονται ελληνικά. Ευτυχώς η Ορθόδοξη, η ισχυρή Ορθόδοξη πίστη, αλλά και οι προσπάθειες από το 1850 και μετά του κινήματος του μικρασιατικού διαφωτισμού για την αναγέννηση της ελληνικής γλώσσας και συνείδησης στους Καπαδόκες, κατάφεραν τελικά να φυσήξει ένας καθαρός και δυνατός άνεμος πατριωτισμού σε όλο το βασίλειο του Αιγαίου. Οι Τούρκοι ξαφνικά, ειδικά μετά την κήρυξη του πολέμου το Νοέμβρη του 1914, άρχισαν να ανησυχούν πολύ, να παρακολουθούν, να συλλαμβάνουν, να δικάζουν και να φυλακίζουν Έλληνες Καπαδόκες πατριώτες και θα ήταν ακόμη αγριότεροι αν δεν είχαν την προσοχή τους απόλυτα στραμμένη εδώ και πολύ καιρό σε έναν άλλο περήφανο και μαχητικό μικρασιατικό λαό, τους Αρμενίους. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Αρμένοι που αποτελούσαν σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Καπαδοκίας και της γειτονικής Κυλικίας είχαν υποστεί αλλεπάλληλες διώξεις, με σημαντικότερη αυτή του 1895 και 1896. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν μετά την Επανάσταση του 1908 οι Νεότουρκοι, ξεχνώντας τις υποσχέσεις για ισότητα των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισαν να δείχνουν το πραγματικό, αμήλικτο πρόσωπό τους, οι Έλληνες των παραλίων της Μικράς Ασίας, αλλά κυρίως οι Αρμένοι της Ανατολίας, μπήκαν στο στόχαστρο εξαιρετικά σκληρών διώξεων. Εδώ βλέπετε ένα λαϊκό περιοδικό της Γαλλίας, που κατά τρόπο έτσι κάπως απλουστευτικό παρουσιάζει σφαγές των Αρμενίων στην αντεπανάσταση του Αμπούλ Χαμίτ το 1909. Με την ευκαιρία αυτής της αντεπανάστασης φροντίσανε οι άνθρωποι του καθεστώτος, του στρατιωτικού καθεστώτος της Τουρκίας, να ξεσπάσουν πάνω στους Αρμενίους και να κάνουν φοβερές διώξεις. Μπήκαν λοιπόν στο στόχαστρο εξαιρετικά σκληρών διώξεων και σχεδίων γενοκτονίας, τα οποία οργάνωσαν οι Τούρκοι εθνικιστές με τη βοήθεια των Γερμανών του Λίμαν φον Σάντερς. Στην κάρποστάλα αυτή βλέπετε τα άδανα στην Επανάσταση του 1909. Στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας φαίνονται σπίτια Αρμενίων καμένα και στο κέντρο της φωτογραφίας βλέπετε ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου βρισκόντουσαν οι Αρμένοι, οι οποίοι είχαν χάσει και τα σπίτια τους και μετά από λίγο πολλοί από αυτούς εξοντώθηκαν, κάποιοι γλιτώσανε, τέλος πάντων ακόμα ήταν και νωρίς. Ο μεγάλος διωγμός θα ερχόταν 6 χρόνια μετά. Η εφαρμογή λοιπόν αυτών των σχεδίων ξεκίνησε τελικά ακριβώς πριν από 100 χρόνια, σαν σήμερα ακριβώς, 24 Απριλίου του 1915, την εποχή δηλαδή που ο Δημητρός Άτυρ βρισκόταν εξόριστο στην Κεσάρια, της οποίας σχεδόν ο μισός πληθυσμός ήταν αρμενικός, δηλαδή 25.000 ψυχές. Ήταν ίσως περισσότεροι και από τους Έλληνες και από τους Τούρκους.
Με πόνο ψυχής ο Δημητρός παρακολούθησε και κατέγραψε τον εκτοπισμό όλων αυτών των ανθρώπων που ξεκίνησαν με τα πόδια για τη Συρία και το μακρινό Deir ez-Zor, μια πόλη μέσα στην έρημο, στις όχθες του Εφράτη, στο Deir ez-Zor της Μεσοποταμίας, στο οποίο ελάχιστοι έφτασαν ζωντανοί. Απαγωνισμοί, βλέπετε εδώ πέρα μια φοβερή φωτογραφία της εποχής με δύο απαγχωνισμένους Αρμενίους. Οι κρεμάλες που βλέπετε είναι χαρακτηριστικές, ήταν οι τούρκικες κρεμάλες, ήταν ένα τρίποδο, τρία κοντάρια και κρεμιόταν ο καταδικασμένος. Αυτή ακριβώς αυτή η φωτογραφία δείχνει απαγχωνισμό Αρμενίων εκείνη την εποχή. Βίαιοι ομαδικοί προσιλητισμοί, πάρα πολλοί Αρμένοι αναγκάστηκαν με φρικτούς τρόπους να προσιλητιστούν, εντός εισαγωγικών, στον μαμεθανισμό. Αρπαγές γυναικών και παιδιών χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη του Δημητρού και των συνεξόριστων συντρόφων του. Η μαρτυρία του για το διωγμό των καπαδοκών Αρμενίων θυμίζει τις τραγικές συνέπειες που επιφέρει πάντα στους λαούς ο φανατικός και αλόγιστος εθνικισμός. Εδώ είναι μια φωτογραφία την οποία την έχω τραβήξει ο ίδιος στη Γαλλία, στην Αβινιόν. Είναι ένα μνημείο που έχουν στήσει οι Γάλλοι προς τιμή των νεκρών Αρμενίων. Γράφει η επιγραφή που είναι κάτω από το άγαλμα του Χριστού για τους 1,5 και το 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους που σφαγιάστηκαν στην γενοκτονία αυτή. Οι Γάλλοι ίσως είναι οι πιο ισχυροί υποστηρικτές των Αρμενίων και της ιστορίας αυτής της γενοκτονίας. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας βρισκόταν σήμερα και στο Ερυβάν και τίμησε την επέτειο στην ίδια την Αρμενία. Πιστεύω ολόψυχα ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Όπως σας ανέφερα και πιο πάνω, τα σημειωματάκια στα οποία έγραφε το ημερολόγιο του Δημητρό Σάτριν τα ανακάλυψα στο αρχείο του εξαδέλφου μου Χρήστου Χριστίδη πριν από 10 περίπου χρόνια. Επειδή ο γραφικός χαρακτήρας του Δημητρού ήταν εξαιρετικά δυσανάγνωστος και ο λόγος του σε πολλά σημεία ήταν ελλειπτικός, σχεδόν ενδιάθετος, δυσκολεύτηκα πολύ και καθυστέρησα να αποκρυπτογραφήσω και να καθαρογράψω τις σημειώσεις του. Η συγγραφή του μυθιστορήματος διάρκεσε περίπου 3 χρόνια και καθώς σιγά σιγά πλησιάζαμε πια στο 2014, άρχισα να πιστεύω πως παρόλο που το βασίλειο του Αργέου γράφτηκε πριν απ' όλα για τον ελληνισμό της Καπαδοκίας, ίσως όμως να ήταν γραφτό να βγει το βιβλίο ακριβώς στα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Αρμενίων, αφού περιέχει σημαντικές αυθεντικές μαρτυρίες για αυτό το συγκλονιστικό γεγονός σε βάρος του αρμενικού λαού που αγωνίζεται από τότε στεναρά για τη δικαιοσύνη του. Και να που τελικά ο αγαπητός μου μικρασιάτης εκδότης Ανδρέας Μπαλτάς, με εισήγηση και επιμέλεια του γνωστού σε όλους φιλολόγου συγγραφέα Θοδωρή Κοντάρα και την καλλιτεχνική συμβολή της εξαιρετικής γραφίστριας Ιωάννα Σαπουτζάκη, με βοήθησαν ολόψυχα και συντονισμένα να εκδώσουμε το βασίλειο του Αργέου, αφιερώνοντας έτσι στην Καπαδοκία ένα ιστορικό μυθιστόρημα, κάτι που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως ενώ ειδικά για την Ιωνία αλλά και για τον Πόντο έχουν γραφτεί πάρα πολλά λογοτεχνικά βιβλία, κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν συμβαίνει για την ακριτική Καπαδοκία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον σεβαστό μου πρόεδρο κ. Χάρη Σαρκουτζάκη και την εξαίρετη πολιτική επιστήμονα και συγγραφέα κ. Πόπη Στεριάδου για τη μεγάλη προθυμία και αγάπη με την οποία ανέλαβα να παρουσιάσω σήμερα το βιβλίο τούτο, που η έκδοσή του για μένα ήταν ένα όραμα ζωής και ένα χρέος στην οικογένειά μου και στην καπαδοκία της καρδιάς μου των αναμνήσεων και των ονείρων μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τον παππού του, ο κύριος Αρχάγγελος, ο αντιπρόεδρος μας, είναι όλα πέρα και πέρα αληθινά. Ήταν ένας άνθρωπος, όχι μόνο γιατρός, άνθρωπος. Και θα σας πω το εξής.
η γιαγιά μου ήταν χωρίς μητέρα, είχε πεθάνει στη γέννα και παντρεύτηκε ο παππούς, ξαναπήρε άλλη γυναίκα, δεν την ήθελε 13 χρονών, την παντρέψαν με έναν 40 χρονών. Την άφησε με δύο παιδιά και έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είχε ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε γιατρό, ούτε τίποτα. Χάρη στον παππού του Άγγελου, έζησε. Την φρόντιζε, όχι λεφτά δεν υπήρχαν τότε, αλλά της έδινε τρόφιμα, την κοίταζε, φάρμακα, τα πάντα, ό,τι περνούσε από το χέρι του. Όταν ήρθε εδώ, είχε τη φωτογραφία του κάτω από τα εικονίσματα, έτσι όπως τον βλέπετε. Κάθε μέρα τον μνημόνευε, μέχρι το 1955 που πέθανε τον μνημόνευε. Κάπου είδα σε μία μικρασιατική ηχό, είδα τη φωτογραφία και λέω δεν μπορεί να είναι σύμπτωση αυτή. Ψάχνω, τον βρίσκω και να εδώ αρχάγγελος, ο εικονός του. Είναι κοντά μας. Ήταν εξαίρετος, πολύ καλός. Σαν άνθρωπος ήταν. Αυτό ήθελα να σας πω.